Με τα ενεργειακά ζητήματα ξεκινά ο νέο κύκλο διαπραγματεύσεων Ελλάδα και θεσμό για την τρίτη αξιολόγηση. Το πρωί η συνάντηση έγινε στο Υπουργείο Ενέργεια, ενώ την ίδια ώρα έξω από τι εγκαταστάσει πραγματοποιούνταν τα κινητοποίηση διαμαρτυρία. Σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι τη τοπική κοινωνία Μεγαλόπολη και τα ενεργειακά συνδικάτα. Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΓΕΝΟΠ συνεδρίασε με κύριο θέμα τι επόμενε κινήσει εν ώψη market test για τη λίστα των μονάδων που θα τεθούν προ πώληση. Εφόσον ολοκληρωθεί το market test, δηλαδή για τι μονάδε 1-2, ένα, δύο, ε, ένα μ, μελίτη, άδεια 2, τα αντίστοιχα ορυχεία, μεγαλό 3 και 4 με τα αντίστοιχα ορυχεία, εφόσον λέω ξανά ευωδοθεί αυτή η ιστορία, κατά τον τέλο του Γενάρη θα πρέπει αμέσω μετά και εκτίμηση τώρα είναι δική μας μέσα στο Μάρτι, θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση όπου θα υποχρεώνει την ΔΕΗ να προχωρήσει στην πώληση του παραπάνω δυναμικού. Η ΔΕΗ μετά με τη σειρά της θα κάνει τα γνωστά που έκανε προς τον ΑΔΜΙΕ απόσχηση, αποτίμηση για να γίνει διεθνής διαγωνισμός. Άρα εμείς με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά κινηθήκαμε είμαστε και έχουμε επιποδώσει τουλάχιστον τις δύο κοινωνίες των ενεργειακών κέντρων. Υπενθυμίζετε πως τη λίστα περιλαμβάνεται ο ΑΕΣ Μελίτη 1 η άδειοι για το Μελίτι 2, οι δύο μονάδες της Μεγαλόπολης και τα ορυχεία που τροφοδοτούν.